Σε μια αισιόδοξη ατμόσφαιρα με μηνύματα αλληλεγγύης έγιναν στην Ιγουμένισσα την Κυριακή 26 Νοεμβρίου από τον Μητροπολίτη Παραμυθία Στήτο τα εγγένεια της 26ης ετήσιας έκθεσης της Φλόγας, όπου συμμετέχουν με εργόχειρα, κατασκευές και παραδοσιακά προϊόντα σύλλογοι, σχολεία και άτομα από τη Θεσσαλονίκη, την Πρέβεζα, τα Γιάννενα, αλλά και ολόκληρο τον νομό Θεσπρωτείας με σκοπό την ενίσχυση παιδιών με καρκίνο. Στην ομιλία της, η πρόεδρος του Παραρτήματος της Φλόγας Ιγουμενίτσας Ελευθερία Κότσιου ανέφερε συνοπτικά τις δραστηριότητες του Συλλόγου για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών που νοσούν από καρκίνο, μεταξύ των οποίων και η χρηματοδότηση προσωπικού και εξοπλισμού για την περίθαλψη σε νοσοκομεία παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια. Για όσους ίσως δεν μας γνωρίζουν, η Φλόγα είναι ο σύλλογος των γονιών που έχουν παιδί με καρκίνο. Προσφέρουμε θελοντικά την εργασία μας για τη βελτίωση της ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά που νοσούν από καρκίνο. Η πρώτη σπίθα της Φλόγας άναψε στην Ιγουμενίτσα το 1991 και μεταλαμβάνθηκε από εδώ σε όλη την Ήπειρο. Δημιουργήσαμε έτσι το πρώτο τμήμα της Φλόγας πανελλαδικά. 26 χρόνια τώρα επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός κέντρου ολοκληρωμένης φροντίδας για τα παιδιά με νεοπλασία σε κάθε στάδιο της νόσου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Έχουμε θέσει το θέμα σε όλους τους αρμοδίους. Καμία απάντηση. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ακόμα στον τομέα της περίθαλψης στον τόπο μας. Στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας δεν υπάρχει πρόληψη, παρά μόνο έγκαιρη διάγνωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ίαση 2 στα 3 παιδιά. Ζητάμε από την πολιτεία να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, ώστε να είναι σε θέση να διαγνώσουν έγκαιρα την νόσο και στην ενημέρωση των γονιών, ώστε να απευθύνονται έγκαιρα στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Οι γονείς, για όσο διάστημα διαρκεί η θεραπεία, είναι υποχρεωμένοι να αφιερώνουν όλο τον χρόνο τους στο παιδί τους. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέρημνα από μέρους της πολιτείας, ώστε να προστατεύεται η εργασία και το εισόδημά τους. Το Κοινωνικό Ταμείο της Φλόγας στηρίζει τις οικογένειες που τα παιδιά τους βρίσκονται τώρα σε θεραπεία και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα. Η Φλόγα έχει επιδείξει ένα τεράστιο έργο αγάπης και φροντίδας για τη στήριξη του παιδιού και της οικογένειας που βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με τη λέλαπα του καρκίνου. Χρόνο το χρόνο η προσφορά της πολιτείας μειώνεται και τα προβλήματα συνεχώς αυξάνονται. Και έτσι φτάσαμε στο σήμερα, που θα πρέπει να προσφέρουμε πράγματα που στο παρελθόν θεωρούσαμε αυτονόητα, όπως προσωπικό και εξοπλισμό. Το 2016 ήταν ένα έτος σταθμός για τη Φλόγα. Θέσαμε σε λειτουργία το τρίτο μας ξενώνα. 9 αυτόνομα διαμερίσματα για τα μετανοστευμένα παιδιά στην Αιγίου 9, απέναντι ακριβώς από την κεντρική είσοδο του πρώτου μας ξενώνα.
είναι ο πρώτος και ο μόνος ξενώνας στη χώρα μας για τα μεταμοσχευμένα παιδιά. Επίσης, στις 30 Ιουνίου του 2017, εγγενιάσαμε τον τέταρτο ξενώνα μας, στον Χολαργό, στη Μελά 29α. Αυτός ο ξενώνας διαθέτει 7 αυτόνομα διαμερίσματα και φιλοξενούνται έφηβοι και νέοι ενήλικες από 16 έως 20 χρονών, από το Νοσοκομείο Ενηλίκων, Ευαγγελισμό, Άγιο Σάββα και άλλα. Οι ξενώνες μας δυστυχώς λειτουργούν με πληρότητα 100%. Στον κεντρικό ξενώνα μας συνεχίζει τη λειτουργία του το σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, με δάσκαλο και καθηγητές αποσπασμένους στη φλόγα από το Υπουργείο Παιδείας. Η φλόγα Ιγουμενίτσας δημιούργησε ένα ανθρώπινο δίκτυο με πυρήνες αγάπης και εθελοντισμού και έχει στηρίξει μια ιδιαίτερη σημαντική δράση με αποτέλεσμα να αποτελεί σήμερα βασικό πυλώνα στο συνολικό έργο πανελλαδικά. Η φλόγα στηρίζει με θέρμη την κίνηση για τη στράτευση νέων εθελοντών μυελού και χρηματοδοτεί την ταυτοποίηση δειγμάτων που συλλέγει το ΚΕΔΜΟ, ο επίσημος εκπρόσωπος φορέας της χώρας μας, προκειμένου να κατοχωρηθούν στην Παγκόσμια Τράπεζα. Το ΚΕΔΜΟ, με την υποστήριξη της φλόγας, έχει ήδη προσφέρει 64 μοσχεύματα. Η φλόγα και το ΚΕΔΜΟ για την προώθηση του θεσμού πραγματοποιούν μεγάλη εκδήλωση της 27/10/2017, αύριο, στην αίθουσα Αντιγόνη του Ιδρύματος Μίζωτος Ελληνισμού, στην οποία λήπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντούν τους δότες τους. Μία εκδήλωση η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τους λήπτες που κέρδισαν τη ζωή τους, όσο και για τους δότες, που βλέπουν μπροστά τους έναν άνθρωπο που ζει μόνο και μόνο γιατί αυτός έδωσε το μόσχευμα. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Για το λόγο αυτό δεν είναι μαζί μας η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φλόγα, κυρία Μέρη Τριφωνίδη. Κατ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα είναι μαζί μας η νοσηλεύτρια κυρία Άννα Πανταζή, αρμόδια να κάνει λήψη δειγμάτων και θα ενημερώνει όποιον θέλει περισσότερες πληροφορίες. Μοναδική σε όλη την Ελλάδα η έκθεσή μας έχει γίνει αντικείμενο θαυμασμού και στο εξωτερικό. Για το σκοπό για τον οποίο γίνεται, έχει παρουσιαστεί από τη Φλόγα στη και την Ισπανία, στο συνέδριο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Συλλόγων Γονιών Παιδιών με Καρκίνο. Η Φλόγα είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Συνομοσπονδίας. Στην έκθεσή μας συμμετέχουν με εργόχειρα, κατασκευές, βότανα, προϊόντα του τόπου μας. Φίλοι μας από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πτολεμαϊδα, τα Γιάννενα, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα, την Άρτα, ο πολιτιστικός σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσου, όλος ο νομός της Κροτίας και τα σχολεία. Δεύτερος παιδικός σταθμός Ιγουμενίτσας. Η πρώτη τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ιγουμενίτσας. Το πρώτο νηπιαγωγείο Παραμυθιάς, το πρώτο νηπιαγωγείο Γρηγοχωρίου, το νηπιαγωγείο Ελεούσας Άρτας και η καλλιτεχνική ομάδα νηπιαγωγών Άρτας. Στα εγκαίνια της έκθεσης έδωσαν το παρόν μεταξύ άλλων ο βουλευτής Θεσπρωτείας Βασίλης Γιώγιακας, ο δήμαρχος Ιγουμενίτσας Γιάννης Λόλος, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Δημάκος, περιφερειακή σύμβουλη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιγουμενίτσας, εκπρόσωποι του Δήμου Παραμυθιάς, δημοτικοί σύμβουλοι, τοπικές στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές και άλλοι. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.